Άργος, πανάρχαιος στη γη, και εσείς νερά του Ινάχου, από όπου ο Αγαμέμνονας ο βασιλιάς μια μέρα με χίλια πλοία και στρατό κίνησε για την Τρία. Και αφού τον Πρία μου έσφαξε τον άρχοντα της χώρας και κούρσεψε του Δάρδανου την ξακουσμένη πόλη,
γύρισε στάργος. Του το δω. Και στους ψηλούς ναούς του χάρισε μύρια λάφυρα παρμένα από τους βαρβάρους. Στις μάχες καλοτύχησε. Μα στο παλάτι μέσα με δόλο της γυναίκας του της Κλητεμνίστρας πάει και από το χέρι του Αίγιστου του τέκνου του Θιέστη. Νεκρός πια, χάνει τον παλιό το θρόνο του Ταντάλου και βασιλεύει ο Αίγιστος στη χώρα, μα γυναίκα έχει το τέρι εκείνου, την κόρη του την Δάρεο. Και από όσους πίσω του άφησε μισεύοντας την Τρία, το γιο του Ορέστη και την μια κορούλα του Ηλέκτρα. Τον έναν ο παιδαγωγός φυγάδεψε στα ξένα, γιατί από του Αίγιστου κινδύνευε το χέρι, στο στρόφιο τον παράδοσε να ζήσει στη Φωκίδα. Και την Ηλέκτρα που έμεινε στα πατρικά παλάτια, όταν της νιώτης έφτασαν τα ανθισμένα χρόνια, μνηστήρες τη ζητούσαν οι πρώτοι της Ελλάδας, μα την κρατούσε ο Αίγιστος και τους γαμπρούς αρνιόταν. Φοβόταν. Μήπως το παιδί που μάρχοντα γεννούσε του φόνου του Αγαμέμνονα εκδικητής γινόταν. Μα κι άλλος μεγαλύτερος φόβος τον τριγυρνούσε. Μήπως κρυφά κάνει παιδί με κάποιο αρχοντοπέδι. Να τη σκοτώσει σκέφτηκε. Μα η σκληρή της μάνα από τα χέρια του Αίγιστου τη γλίτωσε ωστόσο, τρομάζοντας μη μισηθεί για φόνο του παιδιού της, ενώ είχε κάποια πρόφαση για το χαμό του αντρός της. Τότε λοιπόν ο Αίγιστος σοφίστηκε νετούτα. Χρυσάφι έταξε σε αυτόν που τύχει και σκοτώσει το γιο του Αγαμέμνονα που ξέφυγε από τη χώρα, και την Ηλέκτρα έδωσε σε μένα για γυναίκα. Μα είμαι από καλή γενιά. Κι ας ξέπεσα στη φτώχεια, αυτός την πάντρεψε φτωχά για να μην έχει φόβο. Γιατί αν ήταν άρχοντας ο άντρας της Ηλέκτρας, θα ξύπναγε από τη λησμονιά το φόνο του γονιού της, και τότε θα έχει ο Αίγιστος δίκαιη τιμωρία. Μ' αυτήν, εγώ ο άντρας της, το ξέρει η Αφροδίτη, ποτέ μου δεν κοιμήθηκα και είναι παρθένα ακόμη. Είναι ντροπή να παντρευτώ κόρη τρανών αρχόντων και να μην δείξω σεβασμό. Ανάξιός της είμαι. Για τον Ορέστη θλίβομαι στο Άργος μήπως φτάσει και βρει την αδερφούλα του την κακοπαντρεμένη. Κι όποιος με θεωρεί κουτό εμένα που την πήρα, νέα, παρθένα σπίτι μου και ανέγκυχτη την έχω, ο ίδιος είναι πιο κουτός, αφού τη φρονιμάδα μόνο με σκέψεις πονηρές και εσχρές αναμετράει. Μαύρη, που χρυσάγεν ο βολάς αστέρια. Κρυμμένη στο σκοτάδι σου πηγαίνω με τη στάμνα στην κεφαλή μου. Για νερό, στου ποταμού το ρέμα,
Όχι γιατί τόσο πολύ με σπρώχνει η ανάγκη, μα για να δείξω στους θεούς τις προσβολές του Αιγίσθου και ο θρήνος για τον κύρι μου να φτάσει στα ουράνια. Γιατί Πανούκλα η μάνα μου, η κόρη του την Δάρεο, με πέταξε από το σπίτι μου για χάρη του αντρός της και με τον Αίγιστο μαζί άλλα παιδιά γεννώντας. Μας λογαριάζει μπάσταρδα. Εμέ και τον Ορέστη. Δόλια, γιατί παιδεύεσαι για χάρη μου? Δεν φτάνουν τα τόσα που έχεις βάσανα μια μόσκα να τρεμένει. Αφού σου το ζητώ εγώ, γιατί δεν ξαποσταίνεις? Εγώ είσαι με τους θεούς. Φίλο πιστό μου σ' έχω, γιατί μου δείχνει σεβασμό μέσα στα βάσανά μου. Και είναι καλότυχος πολύ όποιος μπορεί να βρει γιατρό στη μαύρη συφορά. Καθώς εγώ εσένα. Γι' αυτό και πρέπει από μόνη μου να αλαφρώνω όσο μπορώ το μόχθο σου, για να τον υποφέρεις πιο εύκολα, μοιράζοντας τους κόπους σου μαζί μου. Σου φτάνουν οι έξω οι δουλειές. Δικό μου χρέος είναι το σπίτι να τακτοποιώ. Στο δουλευτή χαράνε, σαν μπαίνει στο καλύβι του, στρωμένο να το βρίσκει. Τράβα λοιπόν αφού το θες, γιατί οι πηγές δεν είναι μακριά από το σπίτι μας. Κι εγώ σαν ξημερώσει θα πάσω στα χωράφια μου τα βόδια και θα σπείρω. Γιατί κανείς χωρίς δουλειά δεν βγάζει το ψωμί του, όσο κι αν έχει τακτικά στο στόμα τους θεούς του. Φέρω, αφότου με τη μάνα μου την κολλασμένη ετούτος κατάσφαξε τον κύρι μου. Και τώρα ήρθα στο Άργος με του Θεού τον ορισμό, χωρίς κανείς να ξέρει, με φόνο να εκδικηθώ το φόνο του γονιού μου. Τη νύχτα τούτη σίμωσα στον τάφο του πατέρα, δακρύζοντας του πρόσφερα πλεξούδα από τα μαλλιά μου και απόσταξα αίμα στη φωτιά από αρνή σφαγμένο, κρυφά από τους τύραννους που κυβερνούν τη χώρα. Στο κάστρο μέσα βέβαια το πόδι μου δεν βάζω, γιατί στα σύνορα της γης ετούτης έχω φτάσει με δυο σκοπούς αντίμαχους στο νου μου. Είτε να φύγω σε άλλη χώρα αν κανείς φρουρός μ' αναγνωρίσει, είτε να βρω την αδερφή που λένε πως δεν είναι κοπέλα πια, παντρεύτηκε και ζει σε ξένο σπίτι. Και αφού τα όσα γίνονται μέσα στα τείχη μάθω κατά λεπτός, να μου σταθεί στο φόνο συνεργάτης. Τώρα λοιπόν, που η αυγή τα βλέφαρα σηκώνει τα φωτεινά, ας φύγουμε έξω από αυτό το δρόμο. Κάποιο ζευγάστα σίγουρα ή κάποια σκλάβα κόρη θα μας φανερωθεί εδώ. Και τότε τους ρωτάμε αν κατοικεί σε αυτόν εδώ τον τόπο η αδερφή μου. Αλλά ας καθίσουμε, γιατί βλέπω τούτη τη βάγια από το ποτάμι να έρχεται. Γυναίκα σκλάβα μοιάζει. Ας τη ρωτήσουμε. Μπορεί να μάθουμε για εκείνα Πυλάδη που μας έφεραν σε τούτη δότη χώρα. Είναι καιρός, προχώρα.
Αλίμονο μου, αλίμονο. Σε μένα ναι, τη δόλια. Κόρη του Αγαμέμνονα, παιδί της Κλητεμνίστρας, αυτής της πόλης ητής, της φύτρας του την δάρεο, όχου τη μαύρη πόνη, και εσύ πατέρα κοίτεσαι στον Άδη, σκοτωμένος, σφαγμένος από τον Αίγιστο και το δικό σου τέρι. Προχώρα κι άνοιγε γοργά το βήμα σου, είναι ώρα. Περπάτα κλέβοντας πικρά, είναι καιρός, προχώρα. Αλίμονο μου, αλίμονο. Σε μένα ναι, τη δόλια. Ποια πόλη και ποιο σπιτικό. Δυστυχώ, αδερφάκι, στη δούλεψή του σε κρατούν και με την αδερφή σου. Την άβυρη παράτησες στο πατρικό παλάτι, να την δέρνουν οι πικρές οι συμφορές στην πλάτη. Έλα λοιπόν και λύτρωσε τη δύστυχη νεμένα από τα μύρη για βάσανα. Και βόηθα να εκδικηθώ το ατιμασμένο αίμα του κύρι μου που σπάχθηκε, κάνοντας να γυρίσει πίσω ο αδερφός που τριγυρνάει στα ξένα. Κραυγής παρακτική, πικρή και μαύρο μυρολόγη, και στεναγμούς πατέρα μου στον κάτω κόσμο στέλνω. Γιατί με αυτά τις μέρες μου παντοτινά περνώ, ξεσχίζοντας τον τρυφερό λαιμό μου με τα νύχια και δέρνοντας την κεφαλή καθημερινά η ίδια για το δικό σου το χαμό. Κύριε μου, που με σφάζει ωιόι το πρόσωπό μου αυτό, το γρατζουνό, το γδέρνω, και όπως ο κύκνος ο στριγλός φωνάζει τον πατέρα, το μόλι αγαπημένο του που δίπλα σ' άκρο ποταμιό μέσα σε βρόχια δόλερα τον έχουνε πνιγμένο. Έτσι κι εγώ, πατέρα μου, σε κλαίω τον καημένο. Το σώμα σου το έπλυνες με το στερνό λουτρό σου που σου γίνε το πιο φρικτό κρεβάτι του θανάτου. Αλίμονο μου, αλίμονο. Πικρό τσεκούρι σε κόψε, πικρή παγίδα σου στήσαν πατέρα μου στου γυρισμού τη στράτα. Εσένα δε σε δέχτηκε με στέμα και στεφάνια η Κλητεμνίστρα εδωλερή, μα δίνοντας το ξύφο στο δίκοπο στον Αίγιστο, σε σκότωσε με φρίκι και ύστερα τον παντρεύτηκε τον άτιμο φωνιά σου. Thank you.
Αγαμέμνονα Ηλέκτρα, μόλις ήρθα στο σπίτι σου το αγροτικό. Έφτασε κάποιος, έφτασε βουνίσιος Μυκηναίος που έχει το γάλα για νερό και αυτά μας αναγγέλει. Πως οι αργίτες διαλαλούν για μια γιορτή μεγάλη που θα κρατήσει μέρες τρεις. Και τώρα οι κοπέλες όλες τους ετοιμάζονται για το ναό της Ήρας. Καλές μου φίλες, δεν πετάει σε γλέντια η ψυχή μου. Ούτε στολίδια ολόχρυσα η δόλια λαχταράει. Μα ούτε και θα στήσω εγώ χορούς με τις κοπέλες του Άργους. Κι ούτε τούτο εγώ το πόδι θα βροντίξω, κλωθογυρίζοντάς το. Εγώ με δάκρυα ξενυχτώ. Τα δάκρυα με νοιάζουν τη δύστυχη καθημερινά. Για δε στα βρώμικα μαλλιά, για αυτά τα ρούχα τα παλιά. Αν πρέπει στο Αγαμέμνονα του βασιλιά την κόρη. Είναι μεγάλη η θεά, γι' αυτό πάρε και δί σου. Τα ρούχα μου τα πλουμιστά με τα χρυσά στολίδια, για να λαμβρύνεις τη γιορτή με τη δική σου χάρη. Και μην χαρείς πως τους εχθρούς με δάκρυα θα νικήσεις και δίχως σέβας τους θεούς. Όχι λοιπόν με στεναγμούς, κορίτσι μου καημένο, μα δείχνοντας με προσευχές τιμή στους αθανάτους, θα ζήσεις μέρες πιο καλές. Κανένας από τους θεούς δεν άκουσε τους θρήνους που φώναζα η δύστυχη. Μα ούτε και τα σφάλια θυμήθηκε του κέρι μου και τις παλές θυσίες. Άλλη μόνο σε εκείνον που είναι σκοτωμένος, μα και σε αυτόν άλλη μόνο το ζωντανό φυγάδα που παραδέρνει ο δύστυχος σε ξένη γη διωγμένος. Μόλο που είναι γέννημα πατέρα δοξασμένου. Αλλά κι εγώ ίδια ζω σε φτωχικό καλύβι, διωγμένη από τα πατρικά βασιλικά παλάτσα, μέσα σε τούτα τα βουνά, τα πόκριμνα και μαύρα, όπου μου σβήνει η ψυχή σαν το κερί που λιώνει. Ενώ η μαυρομάνα μου μάλλον επαντρεμένη μαζί κοιμάται αγκαλιά στο φωνικό κρεβάτι. Η αδερφή της μάνας σου, η Ελένη, έχει φέρει πολλά κακά στους Έλληνες και στο δικό σου σπίτι. Α! Αλίμονο, κοπέλες μου! Σκόβω το μυρολόγι! Εδώ κοντά στο σπίτι μας πετάχτηκαν δυο ξένοι! Τρεχάτε εσείς στο δρόμο σας! Και εγώ μπαίνω στο σπίτι γρήγορα! Να γλιτώσουμε από κακούργους άντρες! Σταμάτα! Και τα χέρια μου καημένη μη φοβάσαι! Σε προσκυνώ, απόγονα! Πρόφτασε, με σκοτώνουν! Μακάρι άλλους που μισώ να σκότωνα, όχι εσένα! Τραβήξου! Και μην ακουμπάς εκείνα που δεν πρέπει! Κανείς δεν έχει πιο τρανό δικαίωμα από μένα! Μα τότε, γιατί κρύβεσαι εδώ πέρα οπλισμένος? Ψάσου να ακούσεις και μετά αλλιώτικα θα κραίνεις. Στέκου, είσαι πιο δυνατός. Δικιά σου είμαι τώρα. Μηνύματα από τα αδέρφη σου ήρθα για να σου φέρω. Α! Καλέ μου φίλε, πες μου, ζει ή πέθανε και πάει? Ζει! Πρώτα τα ευχάριστα θέλω να σου αναγγείλω. Ευτυχισμένος να γεννείς για τα γλυκά σου λόγια. Και για τους δυο μας εύχομαι να έρθει η ευτυχία. Και πού περνάει ο δύστυχος στη μαύρη εξορία? Δεν έχει στέκει σταθερό, πλανιέται και αργοσβήνει. Και δεν του λείπει άραγε το καθημερινό του? Το έχει αυτό, μα δύναμη ο εξόριστος δεν έχει. Και ποιο είναι το μήνυμα που φέρνεις από εκείνον? Να δω αν ζεις και άμα ζεις σε ποια κατάντια είσαι. Λοιπόν, το βλέπεις μόνο μιας πως είμαι μαραμένη. Σε σβήνει ο πόνος του αδελφού και ο φόνος του πατέρα. Μα είχα πιο αγαπητό πράγμα από τους δυο τους. Αχ, και σένα ο αδελφός το ίδιο σε αγαπάει. Σωστά, μα βρίσκεται μακριά και η αγάπη του μου λείπει. Μα εσύ γιατί μένεις εδώ μακριά από την πόλη? Ο γάμος που έκανα εγώ, ξένε μου, με σκοτώνει. Σπαράζω για τα αδέρφη σου. Ποιο Μυκηναίο πήρες? Όχι εκείνον που ήθελε ο κύρις να μου δώσει. Λέγε να ακούσω για να πω μετά στον αδερφό σου. Σε αυτό το σπίτι κατοικώ. Απόμακρο. Ο αντρός μου. Τέτοιο καλύβι σε σκαφτιά ή σε βοσκό αξίζει? Το κόσμο από καλή γενιά και μένα με τιμάει. Και πώς σου δείχνει σεβασμό ο άντρας σου, για πες μου. Ποτέ του δεν εζήγωσε ως τώρα το κρεβάτι. Για να είναι αγνός μπρος στους θεούς ή σε περιφρονάει? Δεν το θεώρησε σωστό να θίξει τη γενιά μου? Και πώς δεν τον εχάρηκε το γάμο που έχει κάνει? Πιστεύει πως με πάντρεψε ψεύτικος, κύριε Μόνας. Κατάλαβα. Το χδικιωμό φοβάται του Ορέστη. Εκτός από το φόβο αυτό έχει και φρονιμάδα. Ε, τότε είναι ευγενικός και ανταμοιβή του πρέπει. Σωστό! Αν έρθει σπίτι του εκείνος που μας λείπει. Η μάνα που σε γέννησε τα δέχτηκε όλα τούτα? Ξένε, τους άντρες προτιμούν από τα παιδιά οι γυναίκες. Αλλά και ο Αίγιστος γιατί έτσι να σε προσβάλλει? Ήθελε γόνους ταπεινούς από το δικό μου γάμο. Να μην γεννήσεις δηλαδή παιδιά εκδικητά? Αυτό ήταν το σχέδιο. Μα θα μου το πληρώσει. Και ο άντρας της μητέρας σου ξέρει την παρθενιά σου? Δεν ξέρει, όχι.
Μυστικό του το κρατάμε οι δυο μας. Και αυτές που τώρα μας ακούν, σου είναι αφοσιωμένες. Ναι, θα φροντίσουν να θαυτούν τα όσα λέμε τώρα. Κι αν έρθει ο Ρέστης Τάργος πια, σαν τι μπορεί να κάνει. Δεν τρέπεσαι που το ρωτάς. Είναι καιρός να έρθει. Κι αν έρθει, πώς θα εκδικηθεί του κύριου τους φωνιάδες. Τολμώντας όσα κι αυτοί τολμήσαν στον πατέρα. Τόλμαγε στη μάνα σου μαζί του να σκοτώσεις. Και το τσεκούρι που κι αυτή έσφαξε το γονιό μου. Όλα να του τα πω αυτά σε σίγουρες κουβέντες. Ας πέθαινα ξεχύνοντας της μάνας μου το αίμα. Αχ, και να ήτανε κοντά ο Ρέστης να τα ακούσει. Μα ξένε, και να τον ειδώ, δεν θα τον εγνωρίσω. Αφού σας χώρισαν παιδιά, παράξενο δεν είναι. Ένας δικός μου μόναχα θα τον αναγνωρίσει. Μήπως αυτός που, όπως λένε, τον γλίτωσε από το φόνο. Ναι, του πατέρα παλιός παιδαγωγός, ο γέρος. Και ο σκοτωμένος κύρις σου, για πες μου, έχει μνήμα. Θαύτηκε, όπως θαύτηκε, μακριά από το παλάτι. Οχού, τι λόγο πέταξες. Γιατί και οι ξένοι ανθρώποι νιώθουν επώνου δάγκωμα για συμφορές των άλλων. Λέγε να ακούσω για να πω μετά στον αδερφό σου λόγια που δεν είναι γλυκά, μα πρέπει να τα ακούσει. Και με τα ίδια λαχταρά με τούτον η ψυχή μου. Γιατί δεν φτάσαν στο χωριό οι συμφορές της πόλης. Μα τώρα θα ήθελα κι εγώ όλα να τα γνωρίσω. Αν είναι ανάγκη θα τα πω. Πρέπει να ακούσει ο φίλος τα φοβερά που πάθαμε εγώ και ο πατέρας. Αφού με σπρώχνεις να μιλώ, σε ικετεύω, ξένε. Ιστόρισε τις συμφορές αυτές και στον Ορέστη. Και πρώτα-πρώτα, τι φορώ σαν βγαίνω στην αυλή μου. Και πώς η λέρα γέμισα. Σε ποιο καλύβι μένω. Εγώ που ζούσα κάποτε σε αρχοντικά παλάτια, τώρα μονάχη φορεσιέ στον αργαλιό υφαίνω. Αλλιώς θα ήμουν γυμνή, χωρίς κανένα ρούχο. Μετά, η ίδια κουβαλώ νερό από το ποτάμι. Και λιώνω, δίχως να χαρώ χορούς και πανηγύρια. Και τις γυναίκες ντρέπομαι που είμαι παρθένα ακόμα. Ντρέπομαι και τον Κάστορα, που πριν να πάει στα ουράνια θα μαραβώνιαζαν με αυτόν. Και εσύ ήταν συγγενής μου. Στο μεταξύ, η μάνα μου κάθεται πια στο θρόνο, στα λάφυρα τα φρυγικά, και δίπλα στέκονται ορθές οι δούλες που τις άρπαξε ο κύρις από την Τρία και που τα πέπλα τους κρατούν μαλαματένιες πόρπες. Και ενώ το αίμα του γονιού μου σαπίζει ακόμα μελανό, ο δολοφόνος παίρνει τα μάξια του πατέρα μου και βγαίνει στο Σεριάνι και καμαρώνει, έχοντας στα χέρια του τα σκύπτρα που τους Έλληνες στρατιώτες κυβερνούσαν. Και ο τάφος του Αγαμέμνονα είναι ατιμασμένος. Ποτέ δεν δέχτηκε χωές, ούτε κλαδιά μυρσίνης. Και ο τόπος όπου κάει και είναι χωρίς στολίδια. Από την άλλη, ο πατριός, τυφλός από το μεθύσι, ο ξακουσμένος όπως λένε, χοροπηδάει στον τάφο και τις ταφόπλακες πετάει αφού τις ξεκολλήσει και αποτολμάει να μας πει τούτα εδώ τα λόγια. Πού είναι ο Ρέστης σου λοιπόν? Άλλογε προστατεύει με προσοχή το μνήμα σου. Βρισχές για αυτόν που λείπει. Παρακαλώ να του τα πεις, ξένε μου. Κατά λέξη. Πολλοί στέλνουν μηνύματα. Μα εγώ είμαι ο εξηγητής τους. Τα χέρια μου, η γλώσσα μου, η δόλια η καρδιά μου. Ντροπή δεν είναι ο γονιός στην Τρία να κουρσέψει κι αυτός πάνω στα νιάτα του, παιδί λαμπρού πατέρα, να μην μπορεί μονάχος του ούτε ένα να σκοτώσει. Μανά, βλέπω τον άντρα σου στο σπίτι να γύρισει. Ποιοι να είναι οι ξένοι άραγε που βλέπω στην αυλή μου? Πώς έτσι κυκοπιάσανε στο φτωχικό μου σπίτι? Εμένα τα χαθέλουνε. Ωστόσο μια γυναίκα είναι ντροπή να στέκεται μαζί με νέους άντρες. Καλέ μου, μη σου έρχονται οι πόνοιες για μένα. Θα μάθεις τι κουβέντιαζα. Αυτοί εδώ οι ξένοι ήρθαν για να μου φέρουν μηνύματα του Ορέστη. Ξένοι μου, συμπαθάτε τον για τα λεγόμενά του. Τι λένε, ζει ο αδερφός, βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό μου λένε τουλάχιστον και φαίνεται είναι αλήθεια. Θυμάται τον πατέρα του και τα δικά σου πάθη. Ελπίζω, ναι. Μα δύναμη, πού να τη βρει τα ξένα. Και ποιο είναι το μήνυμα που φέρνουνε του Ορέστη? Αυτούς εδώ τους έστειλε να δουν τις συμφορές μου. Τότε ας δούνε μερικές και πες τους και τις άλλες. Τις ξέρουν πια. Και τίποτα δεν μένει για να μάθουν. Μα τότε απόρα θα έπρεπε να είναι ανοιχτές οι πόρτες.
Κοπιάστε με στο σπίτι μας. Για τα καλά σας λόγια θα σας φιλοξενήσουμε με ό,τι υπάρχει μέσα. Και μη μου το αρνηθείτε αυτό, μιας πείθατε σαν φίλοι. Από έναν φίλο άνθρωπο. Γιατί φτωχός κι αν είμαι, ευγενικά θα σας φερθώ. Θεή, αυτός ο άνθρωπος κρύβει την παντριά του γιατί δεν θέλει στην τροπή να ρίξει τον Ορέστη. Άντρας μου λογαριάζεται της δύστυχης σε μένα. Να κρίνεις δεν μπορείς ποτέ αν κάποιος είναι τίμιος. Είναι στη φύση των θνητών η μπερδεμένη γνώμη. Ως τώρα είδα γιους κακούς από καλούς πατέρες και αντίθετα, παιδιά καλά από κακούς γονέους. Είδα φτωχότατα μυαλά σε αρχοντικά κεφάλια και πλούσια φρονήματα σε ταπεινούς ανθρώπους. Πενεύω την υποδοχή ετούτου του ανθρώπου. Μα θα ήθελα τα αδέρφη σου να μας φιλοξενούσε. Ευτυχισμένος δυο φορές ευτυχισμένα σπίτια. Τώρα, Ηλέκτρα, πιο πολύ ζεσταίνε την καρδιά μας. Γιατί η μαύρη μοίρα σου φαίνεται πως αλλάζει. Δυστυχισμένε, ήξερες τη φτώχεια του σπιτιού σου, γιατί τους φιλοξένησες που είναι ανώτεροι σου. Και τι με αυτό. Αληθινά, αν είναι αρχοντοπαίδια, είτε με λίγα ή πολλά, το ίδιο θα χαρούνε. Αφού μόλι τη φτώχεια σου έκανες τέτοιο λάθος, πήγαινε στον παιδαγωγό του ακριβού πατέρα, πέρα στον Τάναο ποταμό. Εκεί βόσκει τα πρόβατα διωγμένος από το Άργος. Και πες του να κοπιάσει εδώ, φέρνοντας τρόφιμα για τους ξένους μας να φάνε, μιας και ήρθαν. Θα αναχαρεί. Και τους θεούς θα τους ευχαριστήσεις αν μάθει πως είναι ζωντανός αυτός που είχε σώσει. Η μάνα δεν θα μου στέλνε τίποτα από το παλάτι. Και θα φαρμακωνότανε αν μάθαινε η χαμένη πως ο Ορέστης ζωντανός είναι μακριά στα ξένα. Καλά λοιπόν. Αφού το θες, το γέροντα θα τρέξω και όσα μου είπες θα του πω. Γρήγορα τώρα μέσα και το τραπέζι ετοίμασε. Σαν έρθει η ανάγκη, πολλά μπορεί μια γνωστική γυναίκα να βολέψει. Υπάρχουν τόσα τρόφιμα μέσα στο φτωχικό μας που φτάνουν να χορτάσουν οι ξένοι για μια μέρα.